Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους επαγγελματικούς φορείς αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους για την αποδοχή της πρόσκλησης για μια σφαιρική συζήτηση καταρχάς για την επανεκκίνηση της οικονομίας σαν αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επικοδομητική υποβολή απόψεων, σημαντικών απόψεων, εισηγήσεων που έχουν υποβάλει και οι οποίες τη χάνουν και θα τύχουν αξιολόγησης από τα καθήλυνα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να ακολουθήσει ένας διάλογος που να μας οδηγήσει το αργότερο στα μέσα Μαΐου με συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις, ώστε να δοθεί η ευκαιρία μιας νέας επανεκκίνησης της οικονομίας σαν αποτέλεσμα των συνεπειών της πανδημίας. Η σημερινή σύσκεψη συμπίπτει με την ολοκλήρωση ενός χρόνου μάχης για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αλλά και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Σε αυτή τη μάχη, όπως εξάλλου σε κάθε μάχη, μετράμε απώλειες. Τις μεγαλύτερες, τις μετράμε σε ζωές συνανθρώπων μας. Αυτές οι απώλειες δυστυχώς δεν αναπληρώνονται. Η ελπίδα, αλλά κυρίως η προσπάθεια όλων μας, εξακολουθεί να είναι το οριστικό τέλος αυτού του εφιάλτη. Και προσβλέπω με αισιοδοξία πως είμαστε αρκετά κοντά. Σήμερα μιλούμε για την οικονομία. Οι απώλειες και σε αυτό τον τομέα είναι βεβαίως ορατές. Όχι όμως αμετάκλητες. Όχι αμετάκλητες και μη αναστρέψιμες θα μπορούσα να πω. Αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες, καταφέραμε να συγκρατήσουμε την ύφεση χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, με σχέδιο αλλά και με μεγάλες θυσίες αντέξαμε, θα πρέπει να ομολογήσουμε, στα δύσκολα. Κατά την διάρκεια της σημερινής συνάντησης, που μόλις προλίγου ολοκληρώθηκε, αυτό που μετέφερα στους εταίρους μας είναι πως στόχος της κυβέρνησης είναι αφενός να στηρίξει όλους τους τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί, όπως εξάλλου έμπρακτα το έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, με ποσό ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων, προκειμένου να στηριχθούν η εργασία και οι εργαζόμενοι. Αφετέρου, να επενδύσει και σε εναλλακτικές μορφές οικονομίας, με έμφαση στην μεταφορά έδρας των εταιριών στην Κύπρο, στην έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υγεία και τον τουρισμό, μέσω φορολογικών και όχι μόνο κινήτρων. Παράλληλα, υψής της σημασίας και ένα των προαπαιτουμένων, αν θέλετε, είναι και η ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί και είναι ανάγκη να υιοθετηθούν προκειμένου να αντλήσουμε τα κονδύλια ύψους σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που μας αναλογούν. Μεταρρυθμίσεις που μεταξύ άλλων προβλέπουν για την πράσινη φορολογία, το άνοιγμα της αγοράς της ενέργειας, η διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων και η απλοποίηση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, δηλαδή η μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και βεβαίως μεταξύ άλλων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, για να μην κάνω αναφορά στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων που άπτονται της δικαιοσύνης και σωρίας άλλων τομέων. Πέραν τούτου, γνωρίζοντας τη σημασία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω πως από το 2015 και μετά η κυβέρνηση ενέκρινε την υλοποίηση
885 έργων κοινής οφειλίας, τόσο σε δήμους όσο και σε κοινότητες, που ανέρχονται σε ύψος 3,8 δισεκατομμυρίων, από τα οποία 552 έργα ύψους 876 εκατομμυρία έχουν ολοκληρωθεί, 161 έργα ύψους 1,5 δις είναι υποκατασκευή και δρομολογήθηκε η υλοποίηση άλλων 149 έργων ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Να μιλήσουμε για μια σταθερή προοπτική γρήγορης ανάκαμψης. Ήρθε η ώρα που μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί ένα νέο φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο. Το σχέδιο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Για όλα τα παραπάνω, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή συνάντηση. Είχε την ιδιαίτερη σημασία και έχει την ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη μέρα της Κύπρου. Το μέλλον του κάθε πολίτη. Έχουν να γίνουν πολλά και σας υπόσχομαι θα γίνουν περισσότερα. Το σχέδιο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί το μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα. Τον βασικό στόχο της κυβέρνησης μου. Ένα στοίχημα που θα το πετύχουμε όλοι μαζί όπως το πράξαμε και μετά τις κρίσιμες ώρες του 2013. Αυτό είναι το χρέος μας και γι' αυτό σίγουρα θα κριθούμε.